Τα φέρω γιατί δεν πρέπει να λέγω τα πράγματα με το όνομά του, έτσι πιστεύω. Εντάξει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι βέβαια το γεγονός ότι όλοι τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα, όπως ανεχόμαστε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Πριν κοντεύουν τώρα 20 χρόνια, έτσι, που ο Δήμος Μακρακόμης και ο Δήμος Περχιάδης απέκτησαν βιολογικό καθαρισμό, έγινε ο βιολογικός καθαρισμός. Τη στιγμή, πώς θα λειτουργήσει, ρε παιδιά, αφού έγινε βιολογικός καθαρισμός σε δύο πόλεις οι οποίες δεν είχαν αποχετευτικό σύστημα. Πώς να λειτουργήσει, θα είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Δηλαδή αυτό δεν το ξέραμε από τα πριν, ότι είναι ένα έργο επιματέο. Και έχουμε βέβαια άλλους οικισμούς οι οποίοι έχουν αποχετευτικό σύστημα, όπως η Ροδονιά για παράδειγμα τώρα, που βλέπω εδώ, έτσι, που ο αγωγός αυτός οδηγείται στο ποτάμι. Έτσι. Και υπήρχε όταν έγινε ο βιολογικός καθαρισμός εκείνος εκεί παραπάνω. Δεν θα μπορούσαν να οδηγηθούν τουλάχιστον αυτά τα λίμματα εκεί. Γέλατε στα Λουτράκη και πάτε. Γέλατε στα Λουτράκη και πάτε. Πρέπει να δεν ξέρουν οι πιο πολλοί στο τέρμα του χωριού. Όλοι είναι και σκουπιδότοπους. Αυτή τη στιγμή όλο το χωριό είναι ουτρόπολη. Τα νερά των γόφων που πάνε, όλοι έξω τα βγάζουν. Πάνω στον κύριο Δήμαρχο. Ας γίνει ένας έλεγχος για αυτό το πράγμα. Προς το τέλος είναι σκουπιδότοπος. Έχει μερεμνήσει πάρα πολύ για το, πώς το λένε, για το γενικό βιολογικό. Και απάντησε ο άνθρωπος δεν πήρε. Θα πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να σας έχω πίσω μου. Ακούστε να δείτε κάτι. Κανένας δεν διεκδικεί το αλάτι του. Κανένας δεν είναι αυτός που τα κάνει όλα και όλα είναι μέλι γάλα. Όμως, εγώ εκείνο που έχω να πω, ότι στο θέμα αυτό με τα λουτρά ή πάτης είναι ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ήταν να τρέξουμε τις διαδικασίες για τη μελέτη του βιολογικού καθαρισμού και του δικτύου των λουτρών ή πάτης. Αυτά τα τελειώσαμε. Τα έχουμε καταθέσει στο νέο Υπουργείο Περιβάλλον. Έχουμε καταθέσει τη μελέτη. Από όλο το χωριό. Να ολοκληρώσω λίγο, να ολοκληρώσω. Ακούστε. Δηλαδή, οι διαδικασίες με τις μελέτες είναι χρονοβόρες. Δυστυχώς είναι χρονοβόρες. Πλέον και όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις στη χώρα μας, δυστυχώς πάλι, ώσπου να μπουν, να αναλάβουν οι νέοι στις υπηρεσίες αυτές τις οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση αυτών των μελετών, υπάρχει μια χρονοβόρα πάλι διαδικασία. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και για τα λουτρά το δίκτυο και του αγωγού και του βιολογικού, αλλά και του αργυροχωρίου και της υπάτης. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι εμείς ζητήσαμε και για τις Μεξιάδες και για τις Κομποτάδες από έναν μελετητή να μας πει πώς μπορεί να γίνει η διαδικασία εφόσον το υπεχοδέ, το σημερινό Υπουργείο Περιβάλλοντος, ολοκληρώσει, εντάξει μάλλον, το συγκεκριμένο έργο, να μπορεί με ενδιάμεσα διοστάσια κάτι ανάλογο να γίνει και για τα δύο αυτά τα μεγάλα τα χωριά. Δυστυχώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς το κάναμε. Δεν λέμε ότι είμαστε αλάθητοι και ότι τα κάναμε όλα. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι τουλάχιστον στο θέμα της ανεξέλεκτης αναπόθεσης των σκουπιδιών έγιναν αρκετές παρεμβάσεις, όχι αρκετές, σε όλο το Δήμο. Και όμως θα σας φέρω ένα παράδειγμα εδώ στις Μεξιάδες που είμαστε και γνωρίζουμε ποιος ήταν αυτός. Ενώ καθαρίσαμε όλο το πλατανοδάσος, μετά από 2-3 ημέρες ξανά γέμισε σκουπίδια σε ένα σημείο το οποίο πάλι κάναμε το ανάλογο. Δηλαδή εδώ δεν είναι ωραία να λέμε μα ο Δήμος δεν έκανε αυτό, δεν έκανε το άλλο. Το θέμα του περιβάλλοντος, όπως είπε η κυρία Ράγκου και ο κύριος Σιλεουνής. Είναι όλων. Όχι όλων μας είναι. Το επίθετό σας, η κυρία Γάκη. Είναι ευθύνη όλων μας. Δεν είναι να λέμε να ρίχνουμε την ευθύνη, άρα πήγαμε σπίτι μας και την πήγαμε σήμερα, φάγαμε δύο πίτες, κύπιαμε και μια πορτοκαλάδα. Βγάλαμε τα ισόψυχά μας και έκλεισε το κεφάλαιο, δεν έχουμε καμιά ευθύνη.